Στα δικά μας τώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η σύσκεψη των υγειονομικών φορέων, κτηνοτρόφων και παραγωγών με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης στη Λάρισα μετά τα κρούσματα πανόλης εγωπροβάτων που έχουν καταγραφεί στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Μέχρι τώρα έχουν θανατωθεί χιλιάδες ζώα. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι η νόσος αυτή αφορά τα ζώα και μόνο αυτά και δεν μεταδίδεται σε ανθρώπους. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Μάλλον φαίνεται λοιπόν ότι ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, Κωνσταντίνα. Ολοκληρώθηκε πριν από ένα λεπτό. Μεταφερόμαστε σε άλλη αίθουσα όπου θα γίνουν οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσιάρα. Είναι και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Κέλλας, και ο Υφυπουργός Κλιματικής Αλλαγής, Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, ο κύριος Τριαντόπουλος. Κατεβαίνουμε λοιπόν στην αίθουσα όπου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα μέτρα που θα ληφθούν προκειμένου να συγκρατηθεί η εξάπλωση της πανόλης όπως έχει καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στη Θεσσαλία. Από την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε. Έρχεται και ο κύριος Υπουργός Κωνσταντίνα τώρα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια δυνατότητα, αν θα θελήσει να κάνει κάποια δήλωση, είναι ακριβώς πίσω σου. Νομίζω πηγαίνουμε για τις ανακοινώσεις. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσιάρα αν θα μπορούσε να μας πει τώρα κάτι ζωντανά. Κύριε Τσιάρα, είμαστε ζωντανά στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Θα θέλατε να μας πείτε δύο κουβέντες πριν προχωρήσουμε στις ανακοινώσεις? Είναι γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε για πρώτη φορά ένα κρούσμα πανόλης για τα μικρά μυρικαστικά, το οποίο πέρα από την περιοχή, την περιφερειακή ενότητα Τρικάλων που εντοπίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, έχει εντοπιστεί και την περιοχή της Ελασσόνας εδώ στη Λάρισα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν τίθεται κανένα θέμα για τη δημόσια υγεία. Δεν μεταδίδεται σε καμιά περίπτωση στον άνθρωπο. Είναι μια εντελώς ξεχωριστή νοσολογική οντότητα, η οποία αφορά τα μικρά μυρικαστικά, δηλαδή μόνο τα εγωπρόβατα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακολουθήσουμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία ισχύει και η οποία δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές. Θα την εφαρμόσουμε απαρέκλητα και θεωρώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα καταφέρουμε να βάλουμε σε έναν έλεγχο και τη μη μετάδοση της νόσου, γιατί περί αυτού πρόκειται, κυρίως για να προστατεύσουμε ουσιαστικά την καρδιά της παραγωγής των γαλακτοκομικών προϊόντων και της φέτας που είναι εκεί στην περιοχή της Ελασσόνας και να στηρίξουμε με αυτόν τον τρόπο όλον αυτόν τον παραγωγικό κόσμο που πλέον φαίνεται ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ακούσαμε λοιπόν, σε λίγο θα γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις στην αίθουσα. Αυτό που θα πρέπει να σας πω είναι, όπως τόνισε χθες ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Γιάννη, αυτά τα ζώα τα οποία νοσούν και μετέδωσαν την νόσο και στα υπόλοιπα κοπάδια, στα Τρίκαλα, αλλά και στο Δομένικο της Ελασσόνας, πέρασαν λαθρέα από την Τουρκία μέσω του Εύρου στη χώρα μας. Ήδη κτηνίατροι βρίσκονται σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες προκειμένου να κάνουν δειγματοληψία και να διαπιστωθεί αν έχουμε επέκταση αυτής της νόσου, αν έχει διαδοθεί και σε άλλα κοπάδια, γιατί όλα αυτά θα πρέπει να οδηγηθούν στο θάνατο, θα πρέπει να καταστραφούν και οι κτηνοτρόφοι από την πλευρά τους είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι. Να σκεφτείτε ότι στο Δήμο Ελασσόνας υπάρχουν πάνω από 450 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Μιλάμε για χιλιάδες ζώα, μιλάμε για μια οικονομική καταστροφή για την περιοχή, βεβαίως και για τον κλάδο. Μάλιστα. Έχει ζητήσει ο κ. Κουρέτας να τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και Τρικάλων, ολόκληρη Θεσσαλία, προκειμένου να και άλλοι κτηνίατροι να προσθεθούν σε αυτόν τον αγώνα που γίνεται για να γίνουν οι δειγματοληψίες αλλά και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην διαδοθεί περαιτέρω η νόσος. Κατανοούμε βεβαίως ότι είναι ένα πολύ υψηλό ζήτημα σε ό,τι αφορά την οικονομία της περιοχής, αλλά ξανατονίζουμε ότι δεν τίθεται, κυρίες και κύριοι, κανένα θέμα για τη δημόσια υγεία, όπως ακούσαμε να λέει και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη συνάδελφο την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη και να